Γεια χαρά φίλοι μου, λοιπόν σήμερα θα έχουμε vlog και όπως λέω από κάτω ο τίτλος θα είναι κάπως ιδιαίτερο vlog, θα έχει σχέση με την αναβάθμιση του υπολογιστή. Μήνες τώρα προσπαθώ να μαζέψω κάποια χρήματα για να μπορέσω να πάρω κάποια πράγματα να αναβαθμίσω τον υπολογιστή. Τον παλιό υπολογιστή πριν ξεκινήσω τον έχω πάνω από 7 χρόνια περίπου, μπορώ να πω δεν έχει ποτέ κανένα πρόβλημα μέχρι τώρα. Τα έφερα μέρες δηλαδή ανοιχτό, ας το πω καλύτερα έτσι, για να ανεβάσω βίντεο, να κάνω rendering τα διάφορα βίντεο, να παίξω μερικά παιχνίδια. Έπαιξε κάποια παιχνίδια, ειδικά το τελευταίο, το Sekiro, το έπαιξε μια χαρά με αυτή την κάρτα γραφικών που έχει, την 750 Ti της Nvidia. Όμως σιγά σιγά άρχισε να δείχνει τα χρόνια του, ας το πω καλύτερα έτσι. Ειδικά όταν έκανα rendering για να ανεβάσω YouTube τα διάφορα βίντεο που κάνω, εκεί αργούσε αρκετά μπορώ να πω. Λοιπόν, πριν σας δείξω τι πήρα, θα σας πω τι είχα. Είχα ένα επεξεργαστή της Intel J5-3570K στα 3,4 MHz. Μετά για μητρική είχα μία Astrock την Z77 Pro 4M. Αρκετά καλή μητρική μπορώ να πω, όχι πάρα πολύ ακριβή. Μετά για μνήμη είχα της HyperX της Kingston 1886 MHz, να θυμάμαι καλά. 4 ντυμάκια, 4 GB το καθένα, σύνολο 16 GB. Για κάρτα γραφικών έχω μία της Nvidia GeForce 750 Ti με 2 GB μνήμη. Εντάξει, κάρτα παιδιά, αρκετά παλιά μπορώ να πω. Μετά τι άλλο, α ναι, για αποθηκευτικό χώρο είχα 2 SSD, ένα της Patreon 250 GB που είχα εκεί πέρα το λειτουργικό και ένα Kingston 120 GB. Είχα ακόμη και δύο μηχανικούς δίσκους της Wedge Digital στο 1TB ο καθένας, ο Black και ο Blue. Ειδικά ο Black, παιδιά, είναι πάρα πολύ γρήγορος. Ακόμη το κουτί είναι της Corsair, το Kalir Bird, κάπως έτσι λέγεται, 100R. Εντάξει, παιδιά, αρκετά φθηνό κουτί. Μετά για τροφοδοτικό έχω ένα της Xilinx 650W. Παιδιά, για το τροφοδοτικό δεν μπορώ να πω τα καλύτερα, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει κανένα πρόβλημα, μπορώ να πω. Αυτό λέω να το αλλάξω κάποια στιγμή, θα δω κιόλας. Α, ναι, τι άλλο. Α, ξέχασα το DVD ROM που έχω, DVD Record Samsung. Και ακόμη την υδρόψυξη που έχω, τη Schoolmaster, την Eptom 120XL. Το κακό, παιδιά, είναι ότι αυτή η υδρόψυξη δεν μπαίνει στο νέο CPU, είναι αρκετά παλιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά να σας δείξω τι πήρα. Λοιπόν, για CPU πήρα το Ryzen 7-2700. Ωραία. Μετά μνήμες της G-Skills, δύο ντυμάκια από 8 GB το καθένα. Αυτές, παιδιά, είναι στα 3200 MHz και είναι πάρα πολύ καλές μνήμες από ό,τι διάβασα κιόλας σε κάποια review και σε κάποια βίντεο που είδα. Και για motherboard πήρα μία MSI. Αυτή, παιδιά, δεν ξέρω αν φαίνεται και από εδώ κιόλας, από την κάμερα αυτή εδώ πέρα, B450M Mortar. Ήμουν ανάμεσα σε αυτή και στην Tomahawk. Τελικά πήρα αυτή, τη βρήκα πάρα πολύ φτηνά, σε προσφορά, κάτω από 80€, και από ό,τι έχω διαβάσει κιόλας είναι πάρα πολύ καλή για την τιμή αυτή. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα unboxing το CPU πρώτα και μετά τα υπόλοιπα. Κάτσε, θα τα βάλω κάτω. Λοιπόν, CPU ανοίγει από εδώ, έτσι. Ωραία. Πάντως είναι ωραίο το κουτάκι, μ' αρέσει αυτό το πορτοκαλί εδώ πέρα που έχει. Αυτό εδώ πέρα, το δαχτυλίδι. Αυτός, παιδιά, είναι ο απλός. Δεν είναι δηλαδή ο 2700X. Προτίμησα αυτόν επειδή είναι πιο φτηνός, ας το πω καλύτερα έτσι. Λοιπόν, τα ανοίγουμε. Έχει εδώ πέρα, μισό τώρα, χτύπησε το μικρόφωνο. Έχει εδώ πέρα τώρα ένα manual στα αγγλικά. Να λέει πως μπαίνει και όλος το CPU. Μας λέει εδώ πέρα ακριβώς πως μπαίνει η ψύχτρα και η CPU. Και από εδώ κιόλας. Αυτό το χρειαστώ. Μετά έχει ένα πλαστικό εδώ μέσα, τώρα το βγάζουμε. Αυτή, παιδιά, είναι CPU, ο Ryzen. Τα πινάκια
είναι μαζί, οπότε θέλει προσοχή. Και η ψύχτρα. Α, είμαι στο κουτάκι η ψύχτρα. Σε ωραίο κουτάκι. Μαύρο. Κάτσε αυτό να το αφήσω. Σαν γύρω αυτό. Να το σκίσουμε κιόλας. Ακόμα το πήραμε. Παιδιά, η ψύχτρα έτσι και έτσι. Ο X έχει πολύ καλύτερη ψύχτρα από αυτή. Αλλά όμως ο X έκανε πάρα πολύ ακριβά. Ήθελε 70 ευρώ παραπάνω. Λοιπόν, παιδιά, η ψύχτρα είναι αυτή εδώ πέρα. Έχει πάστα από κάτω. Οπότε δεν θα βάλω, δεν χρειαστεί. Αρκετά βαριά μπορώ να πω. Εντάξει, καλύτερα από αυτή που έχει Intel. Και μέσα και έχει ένα καλωδιάκι τώρα, ε. Ναι. Γιατί έχει RGB φωτισμό. Γι' αυτό. Λοιπόν, τη βάζω μέσα. Θα αφήνω στην άκρη αυτό. Εντάξει, παιδιά, η μνήμη σου την ανοίξω. Ανοιχτές είναι. Εντάξει τώρα. Πάμε τώρα στη motherboard. Και αυτό εδώ πέρα ανοιχτή είναι. Οπα, μισό. Λοιπόν, η motherboard τώρα. Ας ελπίσω να φαίνεται από εδώ. Κάτσε τη βγάλω. Αλλά μέσα έχει τώρα τα manual του, τα καλωδιάκια του, τα SATA. Ναι. SATA. Αυτό που βάζουμε πίσω, δεν θυμάμαι πως λέγεται, στο κουτί. Μετά, drivers. Εγώ κατεβάσω βέβαια από το ίντερνετ. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι είναι εδώ πέρα, θα το δω μετά. Εδώ λέει πάλι πως μπαίνει η CPU και η ψύχτρα. Το βιβλίο, παιδιά, αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Αυτό, παιδιά, ποτέ με το πετάτε. Δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι έχει η motherboard απάνω. Από ό,τι διάβασα, έχει λεντάκια, φωτισμό δηλαδή, από τη μία μεριά. Έχει 4 SATA, 2 M2 για μικρούς δίσκους, 2 θέσεις. Μετά τι άλλο, έχει πίσω 5 USB 3.1, 2 USB 2. Μετά ένα βίσμα το απλό που βάζαμε το παιχνολόγιο, το στρόγγυλο και το ποντίκι. Ένα display port και ένα HDMI. Εντάξει, παιδιά, η CPU δεν έχει κάρτα γραφικών, οπότε αυτά δεν τα χρειαστώ. Έχει Type-C και έχει ένα κουμπάκι για αλλάζουμε BIOS από ό,τι βλέπω. Και κλασικά της κάρτα ήχους, δηλαδή μετά τα βίσματα. Έχει ακόμη και οπτική ίνα, μάλιστα. Και φωτισμό, όπως είπα, από τη μία μεριά. Α, ναι, 54 ντυμάκια μνήμης, όχι 2. Τι άλλο, κάτσε παιδιά, μην ξεχάσω κάτι άλλο. Είπα τα SATA. SATA βέβαια έχει λίγα, έχει μόνο 4. Λοιπόν, μετά έχει μία PCI Express. Νομίζω η άλλη είναι PCI, για να διαβάσω κιόλας. Η απλή είναι αυτή. Νομίζω ήδη συγκίδιο, τέλος πάντων. Νομίζω δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτή, παιδιά, είναι Micro ATX, η motherboard. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά να βάλουμε πάνω τα πράγματα. Κάτι να ανοίξουμε προσεκτικά. Αυτή, παιδιά, την πήρα πάρα πολύ φτηνά. Γι' αυτό την προτίμησα κιόλας. Ήμουν ανάμεσα στην Tomahawk, που είναι ακόμη καλύτερη. Εντάξει, καλύτερη. Το ίδιο τσιπάκι και αυτή. Ωραία. Πάω στην πάρα πολύ μικρούλα. Και καλούλα. Λοιπόν, άτι παιδιά. Είναι όμορφη. Λοιπόν, σηκώνουμε αυτό πάνω. Ωραία. Πότε βάζουμε το CPU. Πού είναι η CPU. Την έβαλα. Εδώ. Λοιπόν, αυτό που θέλει σιγά σιγά, προσεκτικά. Να τη CPU. Τώρα εδώ έχει βελάκι που μπαίνει. Το βελάκι είναι εδώ πέρα. Για να μπει. Βάλουμε σιγά σιγά πάνω. Ωραία. Μπήκε. Πάρα πολύ απλά. Και κατεβάζω αυτό εδώ πέρα το σιβλεράκι. Λοιπόν, κούμπωσε, παιδιά. Έχει κουμπώσει.
Για να μπει τώρα η ψύχτρα, πρέπει να βγάλω αυτά τα δύο εδώ πέρα, τα πλαστικά, ενώ στον 2700X δεν χρειάζεται να βγουν αυτά. Κάτσε να βγάλω αυτά τα δύο. Θα μου πει κάποιος, γιατί φίλε επέλεξες το 2700 που είναι δεύτερης γενιάς και δεν πήρα τρίτης γενιάς δηλαδή. Παιδιά, ήμουν ανάμεσα στον 3600 και σε αυτόν. Απλά προτίμησα αυτόν γιατί ήταν πιο φθηνός κιόλας. Είχε 40 ευρώ φθηνότερα με 50 ευρώ και γιατί είχε παραπάνω πυρήνες. Αυτός είναι 8-πύρινος, ενώ ο 3600 ήταν 6-πύρινος. Ειδικά στο rendering, πιστεύω, θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Αν και είδα κάποια τεστ συγκριτικά, ήταν καλύτερος δηλαδή ο 3600, ειδικά στα παιχνίδια. Αλλά όμως είχα μικρές διαφορές. Μετά είπα να πάρω το 2700X. Από την αρχή αυτό έλεγα να πάρω. Όμως έκανε πάρα πολύ ακριβά. Και είπα μετά ανάμεσα στον 3600 και στον 2700. Και προτίμησα τον 2700. Εντάξει, παιδιά δεύτερης γενιάς. Όπως είπα, για λόγο οικονομικό, πιο πολύ. Εντάξει, πιο πολύ. Να μου πει 40 ευρώ διαφορά έχουν. Και επειδή αυτός έχει παραπάνω πυρήνες που θα με βοηθήσει πιο πολύ στο rendering. Λοιπόν, κάτσε να βγάλω εδώ πέρα και το άλλο πλαστικό. Λοιπόν, ωραία, τα βγάλαμε. Και τώρα να βάλουμε την ψύχτρα. Κάτσε να βάλω, παιδιά, και αυτό το καλωδιάκι εδώ πέρα τώρα που έχει. Αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι να ρυθμίζουμε το φωτισμό. Έτσι νομίζω δηλαδή. Έλα τώρα. Και πώς μπαίνει αυτό τώρα, για να δούμε. Α, από εδώ. Λοιπόν, κάτω εδώ πρώτα που είναι κοντά εδώ πέρα να βάλουμε. Να συνδέσουμε δηλαδή το ρεύμα. Φανένα. Εδώ πέρα είναι. Εδώ είναι τώρα. Για να το βάλω ανάποδα. Στα πρωτά μπαίνει, πας στα παιδιά έχει από κάτω και είναι αρκετά καλή, μπορώ να πω, από τη διάβασα δηλαδή. Λοιπόν, και τότε βιδώνω. Αν και αυτό τώρα θα πάει έτσι, τέλος πάντων. Βιδώνω παιδιά στα πρωτά. Δεν θέλει πάρα πολύ σφίξιμο. Εντάξει, δεν θα πολεμήσει κιόλας. Πάντως η ψύχτρα, παιδιά, δεν είναι τόσο καλή από ό,τι έχω ακούσει. Βγάζει θερμοκρασίες, θα την αλλάξω κάποια στιγμή. Θα πάρω μια Be Quiet. Αερόψυξη. Όχι υδρόψυξη. Ωραία. Τέρμα. Ωραία. Εντάξει, ωραία μπήκε. Λοιπόν, τώρα αυτό. Εδώ μπήκε. Και από εκεί μπαίνει, να το βάλω καλύτερα από εδώ. Εδώ καλύτερα. Ωραία, μπήκε το. Ένα καλωδιάκι. Και τώρα, αυτό, παιδιά, ελέγχουμε, όπως είπα, το φωτισμό. Ας ελπίσω να φαίνεται από εδώ τώρα. Την έχω και ανάποδα. Τώρα αυτό εδώ πέρα είναι λίγο. Τι σπάει αυτό το καλωδιάκι τώρα. Να κοιτάει μεγάλο, μπορώ να πω. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό θα το βγάλω για την ώρα. Θα το δω μετά. Καλό, μπαίνει εύκολα. Μας βάλουμε τώρα 2 και 4. Από ό,τι έχω διαβάσει δηλαδή. Σε διάταξη dual channel. 2 και 4. Εντάξει. Αυτό μπαίνει πάρα πολύ εύκολα. Ωραία, μπήκε μία. Παιδιά, έχω καιρό να ασχοληθώ με τον υπολογιστή. Δηλαδή, μοιάζω τόσο να κάνω κάποια αναβάθμιση. Λοιπόν, παιδιά, τώρα κάτι άλλο. Δεν βάζουμε. Πάμε τώρα να το βάλουμε στο PC το άλλο που έχω. Η διαφορά τώρα είναι ότι δεν θα αλλάξω τροφοδοτικό δίσκους, κάρτα γραφικών και το κουτί. Εντάξει, την κάρτα γραφικών έχω στο πρόγραμμα να πάρω την 1660 Ti. Θα δω όμως πότε ακριβώς, σε 2 μήνες, σε 3 μήνες, κάπου εκεί. Οπότε από εδώ και πέρα δεν θα με βλέπετε.
Ωραία, λοιπόν, παιδιά, τελείωσα. Όλα πήγαν μια χαρά. Του Μιχάλη με ένα θόρυβο, δεν ακούγεται καθόλου, μπορώ να πω. Τελικά βρήκα που μπαίνει το καλώδιο του RGB. Ήταν πάρα πολύ εύκολο. Έχει μητρική δηλαδή είσοδο που μπαίνει δηλαδή αυτό το καλώδιο. Το μόνο κακό είναι ότι έχω 4 ισχυρούς δίσκους και ένα DVD-ROM. Οπότε θα βγάλω τώρα το ένα SSD, θα βγάλω τον 120 και θα βάλω το DVD. Εντάξει, παιδιά, το DVD τώρα, εμένα προσωπικά το χρειάζομαι. Έχω πάρα πολλά παιχνίδια και emulator δηλαδή σε δισκάκια. Οπότε το χρειάζομαι, ας το πω καλύτερα έτσι, αν με ρωτήσει κάποιος. Τώρα, το παλιό PC το έχω εδώ πέρα με την υδρόψυξη. Το κακό, παιδιά, αυτή η υδρόψυξη εδώ πέρα είναι Aptom 120, δεν μπαίνει δηλαδή σε αυτό το. Θα ξεχάσει το Riser, θα ξεχαστεί. Λοιπόν, θα κάνω τώρα ένα τεστ συγκριτικό. Έχω γράψει ήδη ένα στο παλιό PC. Τώρα δούμε και αυτό εδώ πέρα τι θα κάνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Θα δοκιμάσω πρώτα το Cinebench, αν το λέω σωστά κιόλας, που αυτό μετράει την απόδοση του CPU. Λοιπόν, παιδιά, δοκίμασα. Έβαλα το Cinebench, όπως είδατε κιόλας, είχε μεγάλη διαφορά. Μετά, στο Adobe Premiere και αυτό έχει διαφορά. Η μόνη διαφορά όμως είναι ότι στο παλιό υπολογιστή δοκίμασα το 14 το Adobe Premiere, ενώ τώρα στο καινούριο έβαλα το 18. Είχε και αυτό διαφορά, περίπου ο μισός χρόνος δηλαδή και λίγο παραπάνω. Τώρα στα παιχνίδια δεν υπάρχει διαφορά, άντε 10 frames με 5. Εντάξει, την κάρτα γραφικών θα την αλλάξω για αυτή κάποια στιγμή. Όπως είπα, θα πάρω τη 1660 Ti. Υπολογίζω σε κανένα δίμηνο, τρίμηνο. Για την ώρα, με αυτή δηλαδή θα παίζω διάφορα παιχνίδια, όσα μπορεί να παίξει. Τέλος πάντων, αυτό, παιδιά, είναι το βίντεο για σήμερα. Δεν ξέρω τα πλάνα αν ήταν καλά, επειδή πηγαίνω μόνος μου κιόλας και δεν μπορούσα να κρατάω την κάμερα και να φαίνεται τον υπολογιστή. Καταλαβαίνετε κιόλας. Όσο μπορούσα, έδειξα καλύτερα δηλαδή αυτά που έκανα. Τώρα θέλω να κάνω ακόμη και λίγο καλύτερο Game Manager στον υπολογιστή. Είναι λίγο χύμα τώρα, λίγο πίσω, για να τελειώνει το βίντεο. Δεν το έχω φτιάξει καλά ακόμη. Θα τα φτιάξω τώρα. Αν σας άρεσε το βίντεο, περιμένω τα like σας, τα σχόλιά σας. Έτσι να μου πείτε ακόμη αν σας άρεσε αυτή η νέα αγορά που έκανα και ό,τι άλλο θα με ρωτήσετε. Ακόμη, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, αν είστε καινούργοι. Πατήστε την καμπάνα, αν γουστάρετε, για να βλέπετε κάθε φορά τα μούτρα μου πιο συχνά, ας το πω καλύτερα έτσι. Εμείς θα πούμε τώρα μάλλον μεθαύριο, που θα συνεχίσω κλασικά το Days Gone, και μέχρι το επόμενο vlog, από μένα γεια σας.